Αυξημένος είναι ο κίνδυνος ιωγενών λοιμόξεων ή ιώσεων για τα παιδιά με την επιστροφή τους στα σχολεία, με τον πιο αδύναμο κρίκο να αποτελούν οι μικροί μαθητές κυρίως προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Είναι γεγονός ότι οι λοιμόξεις τη σχολική περίοδο είναι ένα συχνό φαινόμενο που ταλαιπωρεί μαθητές κυρίως προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά μέσον όρο ένα παιδί προσχολικής ηλικίας θα νοσήσει 10 με 15 φορές το χρόνο σε κάθε σχολική χρονιά. Προκειμένου να περιοριστεί τα ταλαιπωρία των παιδιών, οι ειδικοί συνιστούν επιμελή τηρήση των κανόνων υγιεινής, ισορροπημένη διατροφή, άσκηση και επαρκή ύπνο, καθώς και συνέπεια στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Γιατί τα παιδιά νοσούν περισσότερο από τους μεγάλους? Γιατί το νοσοποιητικό τους δεν είναι ακόμη τόσο καλά ανεπτυγμένο ώστε να μπορούν να πολεμήσουν τον ιό ή το μικρόβιο άμεσα. Ένας άλλος σημαντικός λόγος βέβαια είναι ότι στις μικρές ηλικίες είναι δύσκολη η τήρηση των σχολαστικών κανόνων υγιεινής, όπως και το ότι στις μικρές ηλικίες υπάρχει και πολύ συγχρονισμός γιατί είναι μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Οι γονείς πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους το τρίπτυχο, το κλασικό, διατροφή, άθληση, καλός ύπνος. Όταν φτενίζονται τα παιδιά μας να βάζουν το χέρι ή τον αγκώνα, να χρησιμοποιούν μετά το βήχα ένα μαντιλάκι μιας χρήσης ή το πλύσιμό τους για να καθαρίζουν τα χέρια και να επιζητούμε όλοι οι γονείς το να αερίζονται επιμελώς οι χώροι και τα παιδιά να βγαίνουν πολύ έξω στα προάβλια. Με αυτά έχει βρεθεί ότι πραγματικά ο χειμώνας μας θα είναι καλύτερος. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι όπλο μας στις λοιμώξεις είναι και ο εμβολιασμός.